Άλλο ένας από το κάραβο με 85 πρόσφυγες και μετανάστες αγνοείται τις τελευταίες μέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το αραβόφωνο παρατηρητήριο του CRG. Το δίκτυο εκπέμπει σήμα κινδύνου, όπως ακριβώς είχε πράξει και για το πλοιάριο που εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στα ανοιχτά του Καβον Γκρέκο. Επιβάτες της πλεούμενης παγίδας θανάτου περιγράφουν στο CRG τις στιγμές τρόμου που έζησαν στη θάλασσα. هو مسافة 24 ساعة قال يا شباب القارب قوي بس محركه ضعيف ما راح يشيل هذا الحمل هو القارب ما فيه لا ستر نجاة ولا شمبرينات ولا عساس بو أجل وبو مي ولا يدخن بو شبار كذن ثافتان بوت استم روريز موتيس هو ما بو هذا الشيء كله طلعنا من دون ستر نجاة من دون أجل من دون مي من دون شيء ما بو غير المازوت ومشينا ظلينا ماشيين 14 ساعة ولسه على بنادم مبين علينا. Μέλη του δικτύου υποστηρίζουν πως ήταν αυτά που ενημέρωσαν τις κυπριακές αρχές. تواصلنا مع القارب في البداية ولم يستطيعوا إرسال الموقع بقينا معهم حتى الصباح وأرسلوا لنا موقع وتبين أنه في المياه الإقليمية اللبنانية القبرصية أبلغنا السلطات القبرصية وتم إنقاذهم في الصباح وبحسب اعتراف المهاجرين أنهم انطلقوا من لبنان بتاريخ 18 كانون الثاني 2024. ونأمل أيضا بسماع أخبار طيبة حول القارب الذي يحمل 85 مهاجرا. Το CRG καταγράφει μεγάλη αύξηση στις ροές διαθαλάσσης από τον Λίβανο, μιλώντας για χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία. Υποστηρίζουν πως τις τελευταίες μέρες η θάλασσα ξέβρασε 3 πτώματα στα κατεχόμενα. Στην Κύπρος, η Τουρκία. Τεμ العثور على 3 جثث خلال 20 يوم على شواطئ كاريسيا. آخر جثة وجدوها يوم أمس وهي لامرأة وبحسب السلطات والصحافة أن الجثة تعود لمهاجرين لكن لا يوجد أي صور ولا حتى بيانات للجثة Υποστηρίζουν ακόμη πως άλλες 6 σωροί ξεβράστηκαν στην παραλία της Ατάλιας.